Έντεκα μήνες συμπληρώνει στις φυλακές του Χονγκ Κονγκ η 20χρονη από τη Μιτυλίνη που συνελήφθη να μεταφέρει τη ναρκωτικά στις αποσκευές της. Η δίκη της αναμένεται να αρχίσει την άνοιξη του 2019. Παραμένει φυλακισμένη στο Χονγκ Κονγκ από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο να μεταφέρει 2,6 κιλά κοκαίνη. Το 20χρονο μοντέλο με καταγωγή από τη Μιτιλίνη δηλώνει αθώα και περιμένει να οριστεί η δίκη τη στο ανώτατο δικαστήριο. Δεν είχε δώσει ποτέ το δικαίωμα, ήταν πάρα πολύ καλό γορίτση. Πόσο έμπλεξε έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Η 20χρονη δήλωσε αθώα ενώπιον των δικαστών, παρότι αν δήλωνε ένοχη σε περίπτωση καταδίκη τη, θα μειωνόταν η ποινή στο 1 τρίτο. Τρει so, δικαστέ και επτά ένορκοι θα αποφασίσουν για την τύχη του νεαρού κοριτσιού που ξεκίνησε το ταξίδι τη με βαλίτσε γεμάτε όνειρα για καριέρα στο μόντελινγκ και εντοπίστηκε με βαλίτσε γεμάτε ναρκωτικά. Παλικάρι με λύπη. Φεύγω, Αίγυπτο. Η δίκη αναμένεται να οριστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον δικηγόρο της 20χρονης κοπέλας, τον κύριο Σάκη Κεχαγιόγλου, που εξακολουθεί να επιδιώκει την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αυτή Καλησπέρα. δεν είναι η βασική επιδίωξη. Αυτή Καλησπέρα. είναι η βασική επιδίωξη, αλλά δεν πρόκειται να γίνει μέχρι τη δίκη. Σήμερα, η δίκη όπως ορίστηκε, για, ορίστηκε τον Απρίλιο, για την 7η Μαρτίου του 2019. Και ορίστηκε ότι θα κρατήσει 7 ημέρε. Έτσι είναι το σύστημα το δικονομικό στο Χονγκ Κονγκ. Βέβαια, αναλόγω με του μάρτυρε, μπορεί να κρατήσει και λιγότερο και περισσότερο. Αλλά η πρόβλεψη των δικαστών είναι από 7 από την 7η έω την 15η Μαρτίου. Στο ενδιάμεσο μπορεί να γίνει κάτι, ή είναι Όχι. αναπόδραστο Όχι. ότι θα. Το επεδίωξα. Ήταν αδύνατον. Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ αρνήθηκε την έκδοσή τη πριν εκδικαστεί η υπόθεσή τη εκεί. Εάν αθωωθεί, θα γυρίσει με μόνη τη και με τιμή και περιφάνεια Εάν καταδικαστεί, κύριε Χατζη Νικολάου, τότε πλέον θα εξετάσουμε την πιθανότητα και τη δυνατότητα εκδόσεώς τη για να εκτίσει την οποιαδήποτε ποινή τη επιβληθεί στι ελληνικέ φυλακέ. Τώρα, ε, σε φυλακέ ανηλίκων εκεί. Κρατείτε σε φυλακέ ανηλίκων. Συνθήκες, είναι, καλές, είναι? είναι, πολύ καλέ οι συνθήκε κρατήσεω. Εργάζεται. Διαβάζει πολύ. Της. Πριν από ένα μήνα της έστειλα και πολλά βιβλία που μου ζήτησε ε, Βεβαίως όταν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της Το οποίο θα γίνει τον Φεβρουάριο Θα μεταφερθεί αναγκαστικά σε, σε φυλακές, φυλακές. ενηλίκων Κάνουμε μια προσπάθεια με τον δικηγόρο που θα την εκπροσωπήσει στο Κονγκ έω το δικαστήριό τη, έω την εκδίκαση τη υποθέσεω, να, να παραμείνει μην, να μην σε αυτέ τι φυλακέ που είναι προσαρμοσμένοι πολύ καλά στο Τώρα περιβάλλον. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα επικοινωνεί μαζί σα, επικοινωνεί με του γονεί τη και τι λέει. Έχει δικαίωμα ενό τηλεφωνήματο τον μήνα. Έτσι παίρνει ένα τηλέφωνο τον μήνα σε μένα και ένα στους γονείς της. Μου τηλεφώνησε πριν από δέκα ημέρες και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει και στην Μητυλίνη για να δω τους γονείς της. Ε, Καταλαβαίνετε την ψυχολογική κατάσταση, δεν χρειάζεται να πω τετριμένα πράγματα. Βέβαια, ήταν μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, μπορώ να σα πω. Διότι είπε στον πατέρα τη και στη μητέρα τη ότι έχει ένα μικρό αδελφό 9 ετών. Ε, ένα καταπληκτικό παιδί, χαμογελαστό πολύ. Και είπε ότι δεν μπορώ να δω τον αδελφό μου να μεγαλώνει. Και καταλαβαίνετε ότι η στιγμή δεν ήταν πολύ εύκολη. Οι γονεί τη. Κάνουν κάθε προσπάθεια να κρατήσουν την ψυχραιμία τους. Αλλά βέβαια προσπαθούν να τις δώσουν θάρρος. Αλλά όταν κλείνει το τηλέφωνο, το θάρρο φεύγει και μένει μόνο η συγκινήση. Η στενοχώρια, η συγγίνηση και η πίκρα. Και, και η... Η πίκρα ναι. Πείτε μου, κύριε Κεχαγιόγλου, θυμούμε σε προηγούμενη συνέντευξή μα, ε, μου λέγατε ότι αν παραδεχθεί ενοχή, θα έχει μειωμένη ποινή. Εάν ε, δηλώσει η αθώα. Ε, υπάρχει και ο κίνδυνο η καταδίκη να είναι με πολύ αυστηρή ποινή. Ε, ε, τι, ε, τι λέει η ίδια. Η ίδια εξ αρχή αρχής δηλώνει, διακηρύσει την αθότητά τη. Και σε μένα και στου γονεί τη και στου δικηγόρου με του οποίου συνεργάζεται στο Χονγκ Κονγκ και του οποίου επέλεξε η οικογένειά τη σε συνεργασία με μένα. Εξήγησα στην Ειρήνη, όπω και οι ίδιοι τη εξήγησαν, ότι το ενδεχόμενο να κηρυχθεί ένοχη Εφόσον δηλώσει αθώα και παρόλα αυτά κηρυχθεί ένοχη, οδηγεί σε εξοντοτική ποινή καθίρξεω, 24 με 27 έτη. Δεν τη συνεβούλευσα να δηλώσει ένοχη, ώστε να πετύχουμε μία μείωση ποινή. Τη εξήγησα όμω τι επιπτώσει τη αποφάσεώ τη αυτή. Η απόφαση τη ήταν ότι από τη στιγμή που είμαι αθώα, πώ είναι δυνατόν να πάω στο δικαστήριο και να πω ψέματα, να πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πώς μπορώ να φανταστώ μια ιστορία η οποία δεν έχει συμβεί. Οπότε η ειρήνη στις οποίες την αθωότητα πιστεύω πλέον ακράδαντα, όχι Ξυπερασπιστικού καθήκοντο, αλλά γιατί έτσι όπω μου έχει περιγράψει τα γεγονότα, και που δεν είναι η ώρα φυσικά να τα πούμε, δείχνει ότι ήταν ένα βαποράκι που εν αγνία τη μετέφερε την ποσότητα που οι έμποροι τη βάλανε να τη μεταφέρει ακριβώ για να μην υποπτευθούν οι τελωνιακές Μάλιστα. και αστυνομικές αρχές από την αντίδρασή της, την ψυχολογική, ότι κάτι συμβαίνει. Σας λέω ότι το Μάρτιο θα πάω στο Χονγκ Κονγκ. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη εάν θα παραστώ ως δικηγόρος της εκεί μαζί με τον συνάδελφο τον τοπικό, γιατί υπάρχει περίπτωση να επιλέξουμε να καταθέσω ως μάρτυρας υπεράσπισης της, Μάλιστα. διότι υπάρχει δικογραφία στην Ελλάδα, την οποία τη είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά. Θυμάστε που οι γονεί τη κατήγγυλαν το γεγονό στην εισαγγελία και ήδη εκρεμεί ενώπιον ανακριτή ναρκωτικών. Του επόμενου μήνε θα υπάρχουν εξελίξει, οι οποίε εξελίξει πιθανότατα θα βοηθήσουν και την υπεράσπιση τη ειρήνη όταν έρθει η ώρα τη δίκη. Ευχαριστώ θερμά εγώ κύριε για την κύριε